Το κτίριο που βρισκόμαστε είναι ένα παθητικό σπίτι. Εκτός από την ακραία εξοικονόμηση ενέργειας όμως, ο χρήστης απολαμβάνει και ένα περιβάλλον που διαφέρει από τα συνηθισμένα κτίρια. Στα παθητικά σπίτια ο αέρας είναι μόνιμα φρέσκος και καθαρός, ενώ η θερμοκρασία διατηρείται στα επιθυμητά επίπεδα χειμώνα-καλοκαίρι, μέρα-νύχτα, χωρίς διακυμάνσεις και χωρίς την παραμικρή σπατάλη ενέργεια. Αυτό είναι το νόημα του Παγκόσμιου Τριημέρου Παθητικού Σπιτιού. Θέλουμε να μοιραστούμε με τον επισκέπτη όχι μόνο τη διαπίστωση πως το σπίτι είναι ζεστό και δεν διαθέτει σώματα, λεβιτοστάσιο κτλ. Ο επισκέπτης αισθάνεται τη διαφορά από τη στιγμή που θα περάσει το κατόφλι. Η ποιότητα θερμικής άνεσης στο παθητικό σπίτι είναι με διεθνή πρότυπα σταθερά στην πρώτη κατηγορία. Η ζωή είναι πιο ευχάριστη μέσα σε αυτό στην κάθε τη στιγμή. Έχουμε τη χαρά να βρισκόμαστε σε ένα κτίριο που εμείς δημιουργήσαμε, το οποίο πράγματι θεωρούμε ορόσημο, γιατί οι παραδοχές που ορίστηκαν πριν την κατασκευή το καθιστούν υλοποιήσιμο από τον καθένα στην Ελλάδα και στην αμαδιώσιμο. Μεγαλύτερη πρόκληση υπήρξε η βιωσιμότητα του προϊόντος στην τοπική αγορά, γεγονός που επέβαλε την ολοκληρωτική χρήση εγχώριων υλικών και τεχνικού προσωπικού, αλλά και τη διατήρηση του τελικού κόστους σε συμβατικά επίπεδα. Κατά κλείδι, το αποτέλεσμα του όλου δεν είναι απλά ένα παθητικό κτίριο. Οι παραδοχές που αρχικά είχαν τεθεί ως στόχοι απέδειξαν πως η υλοποίηση ενός παθητικού σπιτιού δεν έχει ως βάση τον περιορισμένο ή ειδικό αρχιτεκτονικό σχεδιασμό, αλλά μπορεί να εφαρμόζεται σε κάθε κτίριο. Εξίσου σημαντικό όμως είναι πως το συντριπτικό ποσοστό των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν παράγονται στη χώρα μας, ενώ το σύνολο του τεχνικού προσωπικού που εργάστηκε προήλθε από την εγχώρια αγορά εργασίας. Ταυτόχρονα, η αύξηση του τελικού κόστους αποσβαίνεται σε λιγότερα από 5 έτη χρήσης του κτιρίου. Όλα αυτά μας οδηγούν στο βέβαιο συμπέρασμα πως σπίτια με άριστη άνεση κατοικήσεως, μηδενικές δαπάνες και χαμηλό κόστος υλοποίησης δεν ανήκουν πλέον στο μέλλον. Ειδικά στη χώρα μας, όπου ιδιαιτερότητες όπως η μεγάλη μάτσα των κτιρίων και το ήπιο κλίμα βοηθούν στην ευκολότερη επίτευξη του αυτού αποτελέσματος. Είναι κάτι παραπάνω από βέβαιο πως πολύ σύντομα η μεθοδολογία αυτή κατασκευής κτιρίων θα είναι δεδομένη.